Με προσωπικό ασφαλεία λειτουργεί από σήμερα το νοσοκομείο Χανίων, καθώς οι νοσοκομιακοί γιατροί προχώρησαν σε επίσκεψη εργασίας. Το νοσηλευτικό ίδρυμα θα εξυπηρετεί μόνο τα έκτακτα περιστατικά, ενώ να βάλουν όλα τα προγραμματισμένα χειρουργία καθώς και τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Οι νοσοκομιακοί γιατροί των Χανίων, θεωρώντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο σε σχετικά με τη μη καταβολή των δεδηλευμένων μα εφημεριών, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε επίσκεψη εργασία με τη μορφή τη αποχή από τακτικά ιατρία, τακτικά χειρουργία και προγραμματισμένα ραντεβού με λειτουργία με προσωπικό ασφαλεία. Οι γιατροί του ΕΣΥ στο νοσοκομείο Χανίων καθώ και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσει προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών του. Στην απόφασή μα αυτή συντέλεσε η πραγματικά πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών καθότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε χρωστούμενε εφημερίες από όλα τα προηγούμενα έτη Μόνο για τα τρία τελευταία χρόνια έχουν προπολογιστεί 40 εκατομμύρια ευρώ χρωστούμενα στου νοσοκομιακού γιατρού όλη τη Ελλάδα. Έχουμε βρεθεί λιγότεροι νοσοκομιακοί γιατροί για να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στη μεγαλύτερη προσέλευση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία από την ίδρυσή του. Μόνο στο νοσοκομείο Χανίων μετράμε 102 κενέ οργανικέ θέσει με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και 25 κενές θέσει ειδικευόμενων γιατρών. Από τη στάση τη κυβέρνηση και ειδικότερα τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία θα εξαρτηθεί η διάρκεια των κινητοποιήσεων των γιατρών. Αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάμε έναν αγώνα με ημερομηνία λήξη. Βλέπουμε μέρα με τη μέρα ανάλογα και με τις, ανάλογα και με τις αντιδράσεις που θα έχουμε από την μεριά της κυβέρνησης, ανάλογα και με τις κινήσεις που περιμένουμε να δούμε έτσι σε, σε πρακτικό επίπεδο για να α, δούμε και εμείς τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ηράκλειο Μανώλη Συντιχάκης. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ήδη έχει μπει στα νοσοκομεία μέσω των ιδιωτικών συνεργείων. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και στο νοσοκομείο Χανίου. Η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού, είτε σε γιατρού, είτε σε νοσηλευτέ, είτε σε διοικητικό τεχνικό προσωπικό, αποτελεί τον προάγγελο αφενό τη διάλυση ό,τι έχει απομείνει από αυτό το δημόσιο σύστημα υγεία.